Δεν πέτυχε μόνο την εισαγωγή του στη σχολή Ικάρων, αλλά αναδείχθηκε πρώτος των πρώτων σε όλη την Ελλάδα. Ο λόγος για το Χανιώτη επιτυχόντα Μάνο Αρχοντάκη, το παιδικό όνειρο του οποίου γίνεται πραγματικότητα, συγκεντρώνοντας 19.140 μόρια. Εμφανώς συγκινημένος μίλησε μέσω Skype στη νέα τηλεόραση, καθώς ήδη βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να βρει φοιτητική στέγη. Ναι, από μικρός ήθελα να περάσω να γίνω πιλότος στην πολεμική αεροπορία από ένα συμμαθητή μου, ο οποίος μου πέρασε το μικρόβιο, ας το πούμε, των αεροπλάνων. Και από εκεί ξεκίνησε η αγάπη. Όπως σας είπα, ήξερα ότι είχα γράψει καλά, δηλαδή ήξερα ότι είχα γράψει 19.000 κάτι μόρια, οπότε σίγουρα περνούσα. Αλλά το να περνάς πρώτος σου δίνει το κάτι παραπάνω. Η μεθοδικότητα και το συστηματικό διάβασμα, χωρίς να έχει αφήσει κενά στα μαθήματα, ήταν αυτά που του έδωσαν τελικά το εισιτήριο για να κατακτήσει τους εθέρες. Όταν έχεις ένα στόχο, κάνεις τα πάντα για να τον πετύχεις. Και δεν θα πω ψέματα, φέτος έκατσα και διάβασα. Διάβαζα όλες τις χρονιές βέβαια τις προηγούμενες, δεν είχα αφήσει κενά. Οπότε δεν θα πω ότι ζορίστηκα ιδιαίτερα. Εκεί που ένιωσα ότι πιέζουν λίγο τα πράγματα περισσότερο ήταν κοντά στο Πάσχα, που νιώθεις επιπλέον στο κάποιο στρες που έχεις, ότι πλησιάζουν τώρα οι εξετάσεις και θα δώσεις όλα αυτά που διάβασες όλη τη χρονιά. Δηλαδή, αν διαβάσεις, πας με τη σιγουριά ότι τα ξέρεις, δίνεις το καλύτερο σου εαυτό και τελικά τα καταφέρνεις. Με την πρωτιά του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήγων Τυχοσφαίρης, η σειρά είχε η επιτυχία στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης. Ο Κυριάκος Τζανάκης έχει διπλό λόγο για να χαίρεται το 2019. Η επιμονή και η σκληρή δουλειά που κατέβαλε τον οδήγησαν ώστε να είναι σήμερα περιχαρής για τον double. Ξαφνικά βάζω τους κωδικούς και βλέπω τους βαθμούς μου. Και κάτι πήρε το μάτι μου, Ιατρική Αλεξανδρούπολης. Και λέω, δεν το συνειδητοποίησα. Ήμουν 2 λεπτά και το κοιτούσα. Το διάβαζα αργά-αργά. Και μετά εννοείται εντάξει. Μετά έγινε χαμός. Από οικογένεια με παράδοση στο χώρο της ιατρικής, κοιτάει πλέον με αισιοδοξία το μέλλον, καθώς στόχος του είναι να συνδυάσει τον αθλητισμό μετά τον όρκο του Ιπποκράτη και να πάρει την ειδικότητα του αθλίατρου, ενώ σχεδιάζει ως επόμενο βήμα την είσοδό του στην Εθνική Ομάδα Ανδρών Τυχοσφαίρησης. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η ιατρική, γενικά όπου και να ήταν, δεν με ένοιαζε η πόλη. Είχα βάλει δηλαδή όλες τις ιατρικές. Δεν ήταν η Αλεξανδρούπολη πρώτη ήταν η Αθήνα. Απευελπιστώ να πάω με τα μόρια των αθλητών. Είμαι πρώτος στην Ελλάδα, κάτω 19 ετών και μέλος εθνικής της αντίστοιχης, κάτω 19 και στην τυχοσφαίριση, στο σκουός. Ναι. Τώρα πρόσφατα έγινε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που το κατέκτησα τον Ιούλιο. Άλλωστε έχει την πεποίθηση ότι στοιχεία του αθλητισμού όπως η πειθαρχία ήταν αυτά που τον βοήθησαν στο να φτάσει στο σημερινό αποτέλεσμα. Αναγκάστηκε όμως να περιορίσει τις προπονήσεις του και να αφοσιωθεί αποκλειστικά στη μελέτη, θυσιάζοντας τον προσωπικό του χρόνο, αλλά ακολουθώντας το τρίπτυχο μελέτη, ξεκούραση και λίγη προπόνηση. Έχω μέχρι τις 2 σχολείο, μετά να γυρνάω σπίτι 2 με 4 να ξεκουράζομαι, 4 με 7 φροντιστήρια και μετά 7 με 9 διάβασμα και μετά ύπνος. Αυτό δηλαδή, να μην έχω ενδιάμεσες ώρες που τις οποίες σπαταλάω γιατί δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Και να διαβάσω μετά, έχω πάλι μάθημα. Τώρα, τις τελευταίες 2 χρονιές όμως έκανα αρκετές θυσίες. Είχα ελαττώσει τον αθλητισμό. Πέρσι λιγότερο. Φέτος όμως περισσότερο. Δηλαδή, μια στιγμή τον έκοψα σχεδόν τελείως. Πήγαινα μόνο μια φορά την εβδομάδα για να αποσπώμε από τη δύσκολη καθημερινότητα. Από το ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου με 19.280 μόρια είναι πλέον φοιτήτρια του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Ειρήνη Κουτουλάκη. Το χαρμόσυνο νέο τη βρήκε δουλεύοντας σε εποχιακή εργασία. Δούλευα την ώρα που βγήκαν τα αποτελέσματα. Ουσιαστικά οι γονείς μου με ενημέρωσαν και εννοείται ένιωσα τεράστια συγκίνηση και ικανοποίηση γιατί τόσο σκόπος αποδίδει επιτέλους. Ποιο ήταν όμως το μυστικό της επιτυχίας της Ειρήνης? Τα είχα όλα σε μια ισορροπία. Φρόντιζα και να διαβάζω και να ξεκουράζομαι διάμεσα και ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Διατροφή? Καλή διατροφή, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της, νιώθοντας την ανάγκη να ευχαριστήσει για τη στήριξη που της παρήχαν τόσο την οικογένειά της όσο και τους καθηγητές της. Εμείς να τους ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία στο ταξίδι της γνώσης που μόλις ξεκινάει.